Οι αποφάσεις που συζητάμε για την αναμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένας αδιέξοδος συμβιβασμός, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε καλά. Και από πού προκύπτει αυτό το αδιέξοδο? Από το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει η απειλή για νέας κρίσης, ακόμη πιο ισχυρής, ήδη οι οικονομίες, οι οποίες είναι και από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν σχεδόν μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης και οι προβλέψεις για το μέλλον είναι, μιλάνε για ανάπτυξη 0,5%, δηλαδή τίποτα, στασιμότητα, μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Και ιδιαίτερα αυτό το οποίο ανέφερε προς το τέλος ο προηγούμενος ομιλητής, τη μεγάλη ανάγκη η οποία υπάρχει να αντιμετωπιστούν οι αντιφάσεις του ίδιου του συστήματος, δηλαδή η πράσινη μετάβαση που οδήγησε ένα ακριβό μείγμα και είναι σε βάρος των ενεργοβόρων βιομηχανιών μεταποίησης, οι οποίες, όπως είπε, πολύ σωστά μεταναστεύουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πρόβλημα κρατικού χρέους προς το παρόν, μπορεί να κόβουν χρήμα και να δίνουν κίνητρα και να παρέχουν και φτηνή ενέργεια. Αυτή η αντίφαση πώς θα αντιμετωπιστεί, είπε ο κ. Κουκούλου, με μεγαλύτερες δαπάνες, λέει, για να στηριχθούν οι βιομηχανίες αυτές οι ενεργοβόρες. Όμως αυτές οι μεγαλύτερες δαπάνες για να στηριχθούν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, τι σημαίνουν? Σημαίνουν αύξηση των εγκλημάτων. Ήδη η Γαλλία τρέχει με έλλειμμα 7%, η Ιταλία με 5% και η Γερμανία προσπαθεί να προσεγγίσει παρά τις στενές αρχές δημοσιονομικής πολιτικής που έχει ήδη η Γερμανία. Να λοιπόν ποια είναι η αντίφαση. Να γιατί δεν μπορούν να μπουν κάτω από την ίδια μας χάλη δύο καρπούζια. Γι' αυτό ακριβώς και τα περιθώρια των όποιων συμβιβασμών είναι πάρα πολύ μικρά. Αφενός μεν λέει, όπως μας ενημέρωσε και ο κύριος Υπουργός, ότι με το νέο πλαίσιο θα έχει το κάθε κράτος μέλος μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών για να μπορέσει να επιτύχει του στόχου το 3% για το έλλειμμα και το 60% για το κρατικό χρέος. Από την άλλη όμως μεριά, τι θα υπάρχει, γιατί δεν δίνεται τίποτα δωρεάν, είναι το τυράκι στη φάκα, το μεγαλύτερα περιθώρια λιγμών. Θα υπάρχει ένα αυστηρότερο πλαίσιο προσαρμογής για το κάθε κράτος μέλος που υπερβαίνει είτε το 60% είτε το 3%, με βάση έκθεση της Επιτροπής, την οποία θα πρέπει να την προσαρμόσει το κάθε κράτος μέλος στο τετραετές μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, για την πορεία της οικονομίας, για την πορεία αναφοράς, όπως ονομάζει για την κάθε οικονομία. Ένα το κρατούμενο. Άρα λοιπόν ότι θα έχουμε ένα ενισχυμένο καθεστώς προσαρμογής για αυτή την τετραετία ή την εφταετία του κράτους μέλους. Και αυτό το καθεστώς προσαρμογής σε τι μεταφράζεται? Στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή το συνόλου των αντιλαϊκών προαπαιτούμενων, αυτά που ονομάζουμε ευρωπαϊκά μνημόνια για τους λαούς, και από την άλλη μεριά στη στήριξη των επενδυτικών σχεδιασμών, αλλά με βάση τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ποιες είναι αυτές τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και αμυντική θωράκιση. Αυτές τις τρεις προτεραιότητες καταγράφουν τα κείμενα. Και από την άλλη, πέρα από το αυστηρότερο πλαίσιο προσαρμογής, θα έχουμε και αυξημένη εποπτεία για να διασφαλιστούν αυτοί οι πιο ευέλικτοι στόχοι προσαρμογής. Δηλαδή για να διατηρηθεί η δέσμευση, ότι τηρείται η δέσμευση του κάθε κράτους μέλους, ότι θα μειώνει στο 1,5% περίπου τα 100% το κρατικό χρέος και θα το καταστήσει βιώσιμο. Αλλά και βεβαίως παραμένει στα χέρια της Κομισιόν η ειδική έκθεση, την οποία μπορεί να προχωρήσει για να ξεκινήσει διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Από αυτή λοιπόν την άποψη, έτσι είναι φανερό ποιος είναι ο προσανατολισμός, τι προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς βεβαίως να τα καταφέρνει, γιατί πυροβολεί τα ίδια της στα πόδια. Από τη μια μεριά, αυτό που εξαιρεί από τον υπολογισμό του ελλείμματος, δηλαδή η ειδική μεταχείριση όπως το ονομάζει, που είναι επί της ουσίας οι κρατικές δαπάνες στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δηλαδή η στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και των αναγκών τους. Δεύτερον, το οποίο εξαιρεί, είναι οι δαπάνες
των τόκων για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, άρα δηλαδή για να μπορέσουν οι δανειστές και να γίνεται βιώσιμο το χρέος. Και τρίτο είναι οι αμυντικές επενδύσεις, δαπάνες όμως είναι, αμυντικές επενδύσεις, σε 3-9 εξοπλιστικά προγράμματα. Υπάρχει ανάγκη γι' αυτό, βεβαίως. Όχι για να θωρακιστεί η κυριαρχία και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην έχουμε τέτοιες. Ίσα-ίσα που ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει σύνορα. Παράδειγμα στο Αιγαίο. Αλλά τι, για να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο, αφενός μεν την Ευρωατλαντική της συμμαχία με τον ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, να καταστεί η ίδια στρατιωτική μηχανή, ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή, για να μπορέσει να ισχυροποιήσει τον υπεριαλιστικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, να μην είναι ο χαμένος, ας το πούμε έτσι, στη διαδικασία μοιράσματος και ξαναμοιράσματος των αγορών και ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Άρα γι' αυτό το λόγο εξαιρεί τις αμυντικές επενδύσεις, τόσο όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και τη στήριξη των πολυεθνικών της αμυντικής βιομηχανίας, για να μπορέσουν να παίξουν το δικό τους ρόλο στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, στα τεράστια πακέτα εξοπλισμού που πρόκειται για τα επόμενα χρόνια, λόγω ακριβώς ποιών των όξυνσης των ανταγωνισμών και του κινδύνου γενίκευσης των πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες πιάνουν από ένα τόξο που ξεκινάει από την Ουκρανία, κατεβαίνει στη Μέση Ανατολή, Ερυθρά Θάλασσα, Ειδικό Ωκεανό και φτάνει στην Νότια Συνική Θάλασσα. Σε αυτό το τόξο θέλει να παίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας αφήσουμε την περιοχή της Αφρικής, που είναι ένας αυτοτελής παίκτης και εκεί εκφράζονται πάλι τεράστιες συγκρούσεις. Από αυτή λοιπόν την άποψη, και για να ολοκληρώνω, είναι φανερό ότι θα υπάρχουν για την κυβέρνηση και την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, το είπε ο κύριος Υπουργός, άμα έχουμε υπέρβαση των εσόδων, δεν θα μπορούμε να τα δαπανίσουμε. Άρα αυτό τι σημαίνει? Θα υπάρχουν μικρότερα περιθώρια παρεμβάσεων, τα διάφορα ΕΠΑΣ, ΙΟΠΑΣ, επιδόματα, άμβλησης των επιπτώσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και εδώ πέρα μπαίνει ένα ερώτημα. Είπε ο κύριος Υπουργός στην ομιλία του ότι θα επιτύχουμε τους στόχους στην τετραετία, δεν θα ζητήσουμε τα 3 χρόνια περίοδος χάριτος. Αυτό από τη μια μεριά έχει μια αντίφαση, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ή είμαστε ο καλύτερος μαθητής, ή σημαίνει ότι τα επιπλέον 3 χρόνια θα έχουμε μεγαλύτερα δεσμά, μεγαλύτερους ελέγχους, μεγαλύτερη εποπτεία, μεγαλύτερη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους προσανατολισμούς της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό θέλει μια εξής, μια απάντηση. Τι από τα 3 συμβαίνει? Από τη μεριά σας. Για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την ενοχή μου. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση της ισχύς στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντονότερη παρέμβαση στα εσωτερικά κάθε κράτους μέλους, επιτάχυνση των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων στο όνομα της θωράκης ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων, επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια τόσο της συμμαχίας όσο και του ανταγωνισμού, για να παίξουν συγκεκριμένο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και τέλος, όλα αυτά βεβαίως είναι φανερό ότι θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ανισομετρία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να υπάρξει όχι σύγκληση οικονομιών, ούτε καν για κοινωνική σύγκληση δεν το μιλάμε, δεν μιλάμε, αλλά θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ανισομετρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα οξύνουν τις αντιθέσεις που μπορεί να πάρουν και μορφή φυγόκεντρο τάσεων και ενίσχυσης, θα μεγενθούν ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. Και βεβαίως από αυτή την εικόνα, έτσι διέξοδος δεν είναι ο ευρωσκεπτικισμός, που αποτελεί την άλλη όψη του κοσμοπολιτισμού. Έτσι διέξοδος για τους λαούς είναι να συγκρουστούν με την πολιτική και τους μηχανισμούς που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομήλων. Με αυτό το σύστημα το οποίο έχει φάει τα ψωμιά του, είναι γεμάτο αντιφάσεις, αντιθέσεις και ανταγωνισμούς, γεμάτο κρίσεις, και δεν μπορεί βεβαίως για πια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Και από αυτή την άποψη, η σύγκρουση με αυτές τις επιλογές στρατηγικές μπορεί να αποβούν απελευθερωτικές
για το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα, για τους ίδιους τους λαούς της Ευρώπης, από τα δεσμά αυτά της Λυκοσυμμαχίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.